Καλώς ήρθατε στο κανάλι του Survival Fun. Στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσουμε ένα από τα κορυφαία πολυεργαλεία, το Victorinox Swiss Tool. Είναι αυτό εδώ, μαζί με τη θήκη του. Θα πούμε κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά και θα δείξουμε τις χρήσεις που αυτό έχει. Το βάρος του είναι 280 γραμμάρια, ενώ μαζί με τη θήκη του με το έξτρα εργαλειάκι αυτό που έχει με τις μύτες ανέρχεται στα 420 γραμμάρια, δεν το λες και λίγο. Το μήκος του είναι 11,5 εκατοστά, ενώ το πλάτος του 3,5 εκατοστά. Η θήκη του είναι ογκώδης, εάν μπουν και τα δύο μέσα είναι αρκετά ογκώδης. Βλέπετε, περνιέται από τη ζώνη. Εάν το βάλουμε, μας ενοχλεί όχι πολύ, αλλά λόγω του πλάτους της τη νιώθουμε στη μέση μας. Είναι αυτό ένα θεματάκι. Βέβαια, εγώ εξ αρχής την έχω αντικαταστήσει, δεν τη χρησιμοποιώ εδώ πέρα. Φέρει μέσα καταρχήν η θήκη και το serial number. Ναι, αριθμημένα. Εγώ την έχω αντικαταστήσει από αυτή εδώ τη θήκη, η οποία έχει αυτά εδώ για να μπορούμε να την περάσουμε σαν μόλε. Είναι πιο στενή, πιο βολική και τα χωράει και τα δύο μέσα άνετα. Πιο στενή, πιο κομψή και πιο χρήσιμη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι κάνει αυτό το πολυεργαλείο. Είναι καταρχήν τετραγωνισμένο αρκετά, το οποίο εάν θέλουμε να βάλουμε δύναμη είναι ένα μειονέκτημα, γιατί νιώθουμε τις γωνίες που έχει, δεν έχει στρογγυλεμένες άκρες. Είναι αρκετά στιβαρό, το νιώθεις. Βέβαια, όταν φοράμε γάντια και λόγω του μεγέθους του μεγάλου το νιώθουμε καλύτερα, αλλά δεν καταλαβαίνουμε και τις γωνίες που έχει, δεν το νιώθουμε δηλαδή τετραγωνισμένο. Το μειονέκτημα αυτό, δηλαδή εντός εισαγωγικών μειονέκτημα που το νιώθουμε με γυμνό χέρι, με γάντια εξαφανίζεται. Τώρα όσον αφορά το μέταλλο, εγώ το έχω 20 χρόνια το συγκεκριμένο και τα 10 από αυτά ήταν σε ντουλαπάκι από μηχανάκι, εκτεθειμένο δηλαδή σε βροχές, κρύο και αυτά. Παρόλα αυτά, τα ίχνη οξύδωσης είναι ελάχιστα, δηλαδή πολύ ανθεκτικό το μέταλλο. Πάμε τώρα να δούμε τα εργαλεία που περιέχει. Πρώτα απ' όλα η πένσα. Η πένσα του είναι πάρα πολύ ανθεκτική, είναι χοντρό το κομμάτι το μέταλλο και σε πλάτος και μπροστά. Είναι σαν μια μικρή πένσα εμπορίου, δεν είναι δηλαδή μυτοτσίμπιδο ή λεπτό. Έχει το κοφτάκι εδώ πέρα, δεν αντικαθίσταται το κοφτάκι, αλλά δεν νομίζω να χρειαστεί και ποτέ να το αλλάξετε. Ενιαίο κομμάτι όλο, πάρα πολύ ανθεκτική, όσο και αν το έχω πιέσει, αντέχει. Σου δίνει και την αίσθηση, μόλις το βλέπεις το χοντρό κομμάτι μέταλλο, ότι αντέχει πολύ την κακοποίηση, ας το πούμε έτσι. Πάμε να δούμε τα εργαλεία που έχει απ' έξω. Λοιπόν, να δούμε πρώτα το μαχαίρι. Χρειάζεται δύο χέρια για να ανοιχτεί. Το μαχαιράκι του έχει μήκος 6,5 εκατοστά. Είναι περίπου σαν ένα μαχαιράκι τους σουγιάδες τους μικρούς, τους Victorinox. Είναι αρκετά κοφτερό. 20 χρόνια, δεν έχει ακονιστεί ποτέ. Χρειάζεται βέβαια λίγο ακόνισμα. Τώρα το εκθέτουμε αυτό που κάνω. Έτσι, αλλά σκεφτείτε ότι είναι ένα πολυεργαλείο το οποίο 20 χρόνια δεν έχει ακονιστεί. Αλλά παρόλα αυτά, αν χρειαστεί, κόβει. Εδώ τώρα δεν φαίνεται καλά, αλλά αν το βάλετε στο χέρι σας θα καταλάβετε. Παραλαμβάνω, 20 χρόνια δεν έχει
ακονιστεί. Δεν χρειάστηκε. Ο τρόπος που ασφαλίζει, που ανοίγει και κλείνει είναι αυτό εδώ πέρα, ανεβοκατεβαίνει. Οπότε το, εδώ πέρα βλέπετε τώρα ότι είναι κλειδωμένο, το κατεβάζουμε λίγο κάτω και κλείνει. Το πριονάκι του, πάρα πολύ καλό, 7 εκατοστά, είναι πιο μεγάλο από το μαχαίρι, γι' αυτό κάτι μας λέει για το προσανατολισμό αυτού του εργαλείου, δηλαδή είναι πιο προσανατολισμένο η εργασία στη φύση σε σχέση με άλλα πορεργαλεία. Πάρα πολύ κοφτερό, κάνει τη δουλειά του, κόβει, μην φανταστείτε βέβαια κανένα χοντρό ξύλο, αλλά μικρά ξυλαράκια μπορεί να κόψει. Έχει επίσης ένα άλλο μαχαιράκι, πριονωτό. Και μία λίμα. Είναι μεταχειρισμένο αρκετά, βλέπετε. Τώρα πάμε να δούμε τα εργαλεία, τα άλλα που έχει. Σε σχέση με άλλα πολυεργαλεία, έχει το διαφορετικό ότι στο εσωτερικό έχει μόνο την μπένσα. Ενώ άλλα στο εσωτερικό έχουν και την μπένσα και από εδώ βγαίνουν όλα τα πολυεργαλεία. Όπως το Leatherman, τα Leatherman, ας πούμε, αυτό. Όπως είναι κλειστό, τα έχει όλα εξωτερικά, οπότε ανοίγουν πιο εύκολα. Πάμε να δούμε το κατσαβίδι πρώτα. Το κατσαβίδι του είναι πάρα πολύ ανθεκτικό. Βλέπετε είναι ένα κομμάτι όλο, χοντρό μέταλλο, ενιαίο, αρκετά μακρύ, μας επιτρέπει δηλαδή να μπαίνει και σε βαθιά μέρη να το χρησιμοποιούμε. Έχει αρκετά μεγάλο πάχος. Όσο και το έχω πιέσει και αυτό δεν καταλαβαίνει τίποτα, αντέχει σε πίεση δηλαδή. Ένα άλλο μικρό κατσαβιδάκι και άλλο ένα, έχει διάφορα τέτοια από τη μια πλευρά και από την άλλη έχει αυτό εδώ που είναι σαν ανοιχτηράκι, διάφορα άλλα κατσαβίδια, πιο χοντρό, πιο πλατή. Αυτό δεν είναι ακριβώς κατσαβίδι, είναι και ξύστρα. Το ανοιχτήρι του και άλλο ένα χοντρό κατσαβίδι. Τι δεν έχει? Δεν έχει ψαλίδι σε σχέση με άλλα πολυεργαλεία. Βέβαια αυτό σας λέω είναι 20 ετών περίπου. Το καινούριο που έχω δει, υπάρχει ένα αντίστοιχο νέο μοντέλο, νομίζω ότι έχει ψαλίδι. Εξωτερικά έχει χάρακα, μπορεί να το κρατήσουμε έτσι και να έχει χάρακα. Από τη μία μεριά είναι σε ίντσες και από την άλλη σε εκατοστά, μέχρι 22,5 εκατοστά. Έχει εξτρά, όπως είπαμε στην αρχή, αυτό εδώ πέρα με τις μύτες του. Ποιο είναι το πλεονέκτημα αυτό? Το πλεονέκτημα αυτό είναι ότι μπορούμε να τα βάλουμε εδώ και αφενός να κάνουμε εργασία σε κάτι που έχει μεγάλο μήκος, βάθος μάλλον, και αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε με αυτόν τον τρόπο, σε αυτή την κατεύθυνση, μπορούμε να ασκήσουμε πάρα πολύ δύναμη. Άρα στην ουσία μπορεί, είναι ένα πολυεργαλείο που μπορεί να πραγματικά να αντικαταστήσει κλειδιά, πένσες κλπ. Δεν εισάξια εννοώ και επάξια. Δεν καλύπτει μερικώς τις ανάγκες. Μπορούμε να ασκήσουμε πάρα πολύ δύναμη και να το χρησιμοποιήσουμε σε πάρα πολλές δουλειές. Βέβαια με τον καιρό έχω χάσει κάποια, όπως βλέπετε. Βέβαια δεν είναι τίποτα αυτά. Είναι οι ίδιες διαστάσεις με τα περισσότερα ιτάκια που πολλούνται και μεμονωμένα. Πολύ βολικό αυτό, το μεγάλο μήκος, μπορούμε να ασκήσουμε πάρα πολύ δύναμη. Τώρα τα υπέρ.
τα πλεονεκτήματα αυτού του πολυεργαλείου. Η ανθεκτικότητα των εργαλείων του, η στιβαρότητα της κατασκευής, το μακρύ κατσαβίδι και οι μύτες του και η αντοχή σε οξείδωση. Η τιμή του κοστίζει περίπου 180 ευρώ όλα μαζί, βέβαια το οποίο είναι ένα μειονέκτημα, αλλά έχει εφόρου ζωής εγγύηση, οπότε είναι ένα πολυεργαλείο πραγματικά για μια ζωή, το οποίο είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Όποτε και να σας χαλάσει, που δεν θα σας χαλάσει, αντικαθίσταται γι' αυτό και δίνουν αυτή την εγγύηση. Άλλο μειονέκτημα είναι το βάρος του, είναι αρκετά βαρύ, το οποίο δικαιολογείται βέβαια από το πάχος των μετάλλων και των εργαλείων. Η αίσθηση στο χέρι, σε γυμνό χέρι, τετραγωνισμένη, μη φανταστείτε τίποτα τρομερά αρνητικό, απλά το νιώθεις. Άμα βάλεις δύναμη, τις νιώθεις τις γωνίες. Και ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι δεν υπάρχει ψαλίδι, τουλάχιστον σε αυτό το μοντέλο που έχω εγώ. Το γενικό συμπέρασμα, υπερανθεκτικό εργαλείο, αντέχει κακομεταχείριση, είναι προσανατολισμένο περισσότερο σε σχέση με άλλα στη φύση, γι' αυτό και έχει και μακρύ πριονάκι, και είναι ένα εργαλείο πραγματικά για μια ζωή. Πάμε να δοκιμάσουμε, να δούμε τι κάνει το Victorinox. Βάλαμε ένα μεγάλο, γιατί με τα μικρά δεν έχει νόημα. Σε περίπτωση που σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα καινούργια βίντεο, επιλέξτε μου αρέσει και κοινοποιήστε το σε όποιον νομίζετε ότι θα του φανεί ενδιαφέρον.